Να σας πω ότι έχουμε κάνει συνάντηση με το επίσημο Σωματείο των Εργαζομένων, το Κόμι του ΕΟΔΗ, και έχουμε συμφωνήσει σε μία λύση από κοινού. Και μάλιστα θα τους δω πάλι αύριο. Έχουμε συναντήσεις κάθε εβδομάδα για να βρούμε λύση για κάθε εργαζόμενο. Και το λέω αυτό, κυρία Βούλγαρη, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, τον καιρό που ήμασταν όλοι στο lockdown, που τα έχουμε ξεχάσει τώρα, αλλά αυτοί ήταν στο δρόμο, τον καιρό που δεν ξέραμε πόσο θανατηφόρα είναι νόσος του COVID, αυτοί ήταν στο δρόμο, αυτοί έκαναν τα rapid, αυτοί προσπαθούσαν να πείσουν τον πληθυσμό να προσέξει, να εμβολιαστεί, όλα αυτά τα πράγματα. Έχουμε λοιπόν δρομολογήσει καταρχήν με τρίμηνη παράταση. Παρά το γεγονός ότι, ξαναλέω, σήμερα όπως είναι τα πράγματα, επειδή πρόκειται για ένα έκτακτο πρόγραμμα, έτσι, για την πανδημία, το οποίο έχει πάρει 5 παρατάσεις, ακριβώς γιατί είχαμε την πανδημία. Δεν είναι κάτι που ξεκίνησε ποτέ για να είναι μόνιμο. Ωστόσο, ακριβώς γιατί μιλάμε για μια ειδική περίπτωση που οι άνθρωποι αυτοί ρισκάραν τη ζωή τους, είναι κυριολεκτικό αυτό. Άρα, μας λέτε τώρα ότι πήραν δώσετε τρίμηνη παράταση. Θα δώσουμε τρίμηνη παράταση. Δηλαδή, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο. Όχι, ο Νοέμβριος ήταν ούτως ή άλλως μέσα στο πρόγραμμα, 31 Νοεμβρίου λίγη, Δεκέμβριος, Γενάρης, Φλεβάρης, και μέχρι τότε μαζί με το Σύλλογο των Εργαζομένων των Κόμι δρομολογούμε λύση για κάθε μια κατηγορία από τους εργαζόμενους. Κάποιοι, για παράδειγμα, θα μοριοδοτηθούν για να μπορέσουν να πληρώσουν άλλες θέσεις στο ΕΣΥ. Έχουμε ανοιχτές προκηρύξεις. Είναι κρίμα να τους χάσουμε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν και την εμπειρία.